Στο μεταξύ, Σοφία, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το πρωί το νέο μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο στο Περιστέρι, από όπου και δήλωσε ότι μέχρι τέλη Απριλίου θα έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον με μία δόση, οι πολίτες άνω των 60 ετών. Ναι, και μιλάμε, Ματίνα, για 1,7 εκατομμύριο εμβολιασμούς. Δεν μιλώ για εμβολιασμένους, αλλά για εμβολιασμούς, για τσιμπήματα, με τουλάχιστον μία δόση. Μην ξεχνάς ότι ανοίγει και η πλατφόρμα για την ηλικία των 70 έως 74 ετών από εβδομάδα. Ο μαζικός εμβολιασμός είναι και αυτός το κλειδί, όχι μόνο για να δημιουργηθεί ένα τείχος ανοσίας, αλλά και για να υπάρξει αποσυμπίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και την κούραση του υγειονομικού δυναμικού, παραμένει κρατεό. Θα πρέπει τέλος να σου πω ότι αναμένεται, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτός ο εμβολιασμός να είναι το κλειδί. Ευχαρίστησε όλους τους υγειονομικούς που είναι στη μάχη και δήλωσε τέλος ότι και ο ίδιος πιέζει τις φαρμακευτικές εταιρείες σύντομα να παραδίδουν τα εμβόλια εγκαίρως στη χώρα μας. Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός το πρωί από το εμβολιαστικό κέντρο στο Περιστέρι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα είναι αυτός ο οποίος θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τον έλεγχο των ζώων μας. Και πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχω προσωπικά ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση προς τις φαρμακευτικές εταιρείες, έτσι ώστε αυτές να είναι συνεπείς προς τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Και η Ευρώπη οφείλει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία διαθέτει στο προστάσιο της, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα παραλάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τα εμβόλια για τα οποία έχουν δεσμευθεί οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες.